Γεια σας, ονομάζομαι Κοσμάς Τάμος και στα πλαίσια του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα που διδάσκει ο κ. Ζουνάς Δασυγένης, διδασκόπησα την επίλυση του θέματος 2 των εξετάσεων Ιουνίου 2020 που έχει να κάνει με το σύστημα ζευγών, bodies. Ας δούμε όμως τώρα πρώτα την εκφώνηση. Έστω, σε ένα λειτουργικό σύστημα έχουμε τις παρακάτω δεσμεύσεις από δεσμεύσεις μεγέθους μνήμης 512 byte. Να σημειώσετε σε κάθε λειτουργία πώς διαμορφώνεται αναλυτικά η μνήμη, να φαίνονται δηλαδή οι δεσμευμένες διευθύνσεις μνήμης σύμφωνα με το σύστημα των ζευγών bodies. Και βλέπουμε από κάτω τις δεσμεύσεις και αποδεσμεύσεις που θα μας ζητηθούν. Ας πούμε όμως πρώτα λίγα πράγματα για το σύστημα των ζευγών πριν προχωρήσουμε στην επίλυση. Στο σύστημα ζευγών, όλος ο διαθέσιμος χώρος μνήμης συμπεριφέρεται σε ένα μοναδικό μπλοκ μεγέθους 2 εις τη γιου. Πράγματι, εδώ πέρα βλέπουμε ότι τα 512 byte μνήμης που έχουμε είναι ένα μπλοκ μεγέθους 2 εις τη γιου, καθώς 2 στην 9η μας δίνει 512. Τώρα, κάθε φορά που θα μας ζητηθεί να δεσμεύσουμε χώρο στη μνήμη, αυτό που θα κάνουμε θα είναι να χωρίζουμε τη μνήμη σε επιμέρους ίσα τμήματα μεγέθους κάποιας δύναμης του 2, μέχρι να βρούμε ένα μπλοκ μνήμης που είναι όσο πιο μικρό γίνεται, αλλά καλύπτει τη δέσμευση που μας ζητήθηκε. Ας δούμε την πρώτη περίπτωση που έχουμε. Στο πρώτο ζητούμενό μας, θέλουμε να δεσμεύσουμε 100 byte. Ένα κατάλληλο μπλοκ που να ικανοποιεί αυτή τη δέσμευση θα είναι ένα μπλοκ μνήμης των 128 byte. Αυτό δηλαδή είναι το μικρότερο κομμάτι μνήμης που είναι και δύναμη του 2 ταυτόχρονα, που ικανοποιεί αυτή την ανάγκη μας. Αλλά βλέποντας τη μνήμη μας, δεν έχουμε κάποιο τέτοιο διαθέσιμο μπλοκ. Οπότε θα χωρίσουμε σε 2 ίσα τμήματα για αρχή τα 512 byte μνήμης που έχουμε, το μονοκόμμα του μπλοκ. Θα το χωρίσουμε σε 2 ίσα τμήματα του 256 byte. Και από τη στιγμή που ούτε και τώρα ικανοποιείται η ανάγκη μας, θα χωρίσουμε ένα από αυτά τα δύο μπλοκ, των 256 byte, ξανά στη μέση. Και οπότε πλέον έχουμε δύο μπλοκ, δύο bodies, των 128 byte. Όπου, όπως είπαμε, αυτό είναι και το μπλοκ που χρειαζόμαστε για να δεσμεύσουμε αυτά τα 100 byte. Θα το δείξουμε εδώ πέρα και θα το χρωματίσουμε και με άλλο χρώμα για να φανεί ότι είναι δεσμευμένο. Τώρα, όπως βλέπουμε, 28 από αυτά τα 128 byte δεν θα χρησιμοποιηθούν και αυτό έχει να κάνει με το πρόβλημα που έχει το body system, όπου είναι η εσωτερική κατάτμιση. Αυτά δηλαδή τα 28 byte θα πάνε ανεκμετάλλευτα. Τώρα, στο επόμενο ζητούμενο θέλουμε να δεσμεύσουμε 50 byte. Για να δεσμεύσουμε 50 byte, το κατάλληλο block που χρειαζόμαστε και είναι δύναμη του 2 κιόλας για τη δέσμευση αυτή είναι ένα block των 64 byte ή αλλιώς 2 εις την 6 byte. Αλλά μιας και δεν έχουμε ένα τέτοιο διαθέσιμο block απευθείας, πάλι θα χωρίσουμε σε 2 ίσα τμήματα το block των 128 byte για να δημιουργήσουμε δύο bodies των 64 byte και να δεσμεύσουμε εκεί πέρα τα 50 byte που μας ζητήθηκε και να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα. Οπότε θα χωρίσουμε εδώ πέρα σε 2 ίσα τμήματα των 64 byte και θα δεσμεύσουμε αυτά τα 50 byte σε ένα από τα δύο. Να το συμβολήσουμε κιόλας ότι δεσμεύτηκε. Πάλι όπως βλέπουμε έχουμε εσωτερική κατάτμιση. Τα 50 αυτά byte, τα 14 αυτά byte δεν θα χρησιμοποιηθούν για κάποιο άλλο σκοπό. Και πηγαίνοντας τώρα στο ζητούμενο 3, θέλουμε να δεσμεύσουμε 200 byte αυτή τη φορά. Για να δεσμεύσουμε 200 byte, χρειαζόμαστε ένα μπλοκ μνήμης μεγέθους δύναμης του 2, το οποίο να καλύπτει αυτή την ανάγκη. Και αυτό το μπλοκ θα είναι ένα μπλοκ των 256 bytes. Και
Όπως βλέπουμε, έχουμε διαθέσιμο άμεσα ένα τέτοιο κομμάτι μνήμης. Έχουμε αυτό το μπλοκ το οποίο δημιουργήθηκε στην αρχή από την πρώτη μας κατάτμιση της μνήμης. Οπότε, θα πάμε απευθείας στο κομμάτι αυτό. Θα γράψουμε ότι δεσμεύουμε αυτά τα 256 byte και θα δεσμεύσουμε όλο το τμήμα αυτό της μνήμης. Τώρα, στο τέταρτο ζητούμενο θέλουμε να αποδεσμεύσουμε 50 byte από τη μνήμη που έχουμε ήδη δεσμεύσει. Κατά τη διαδικασία αυτή θα αποδεσμεύσουμε τον body που χρησιμοποιήθηκε για τη δέσμευση των 50 byte και όχι μόνο αυτό, άμα δούμε ότι και τα δύο bodies δεν αξιοποιούνται από κάποια ανάγκη για δέσμευση μνήμης, θα τα, και από τη στιγμή που είναι και τα δύο ελεύθερα, θα τα ενώσουμε για να δημιουργήσουμε ένα block μνήμης μεγαλύτερο, αυτό από το οποίο προήλθαν πριν δηλαδή, και να ικανοποιήσουμε, για να ικανοποιήσουμε μελλοντικές ανάγκες για δέσμευση μνήμης. Όπως είπαμε, θέλουμε να αποδεσμεύσουμε τα 50 byte που είχαμε πριν, οπότε το απελευθερώνουμε αυτό το block και όπως βλέπουμε έχουμε τώρα δύο block των 64 byte τα οποία δεν εξυπηρετούν κάποια ανάγκη για δέσμευση μνήμης, οπότε και θα τα ενώσουμε σε ένα μεγαλύτερο block των 128 byte, το block μνήμης από το οποίο προήλθανε. Το block μνήμης από το οποίο προήλθανε και με την ίδια διαδικασία ακριβώς στο πέμπτο ερώτημα θέλουμε πάλι να αποδεσμεύσουμε 100 byte. Οπότε, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, θα αποδεσμεύσουμε πάλι τα 100 byte, το block των 128 byte βασικά που έχουμε, και επειδή τα block αυτά, τα body αυτά δεν χρησιμοποιούνται από κάποια απέτηση μνήμης, θα τα ενώσουμε για να σχηματίσουμε ένα μεγαλύτερο μπλοκ μνήμης, των 256 byte, το μπλοκ δηλαδή από το οποίο προήλθανε αρχικά. Τώρα, στο έκτο ζητούμενό μας, θέλουμε να δεσμεύσουμε 200 byte. Από τις προηγούμενες δύο δεσμεύσεις που είχαμε, έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο διαθέσιμο μπλοκ, δύο προηγούμενες αποδεσμεύσεις, έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο διαθέσιμο μπλοκ, οπότε θα δεσμεύσουμε απευθείας σε αυτό το κομμάτι που δημιουργήσαμε πριν από λίγο τα 200 αυτά byte, πάλι θα έχουμε εσωτερική κατάτμιση και θα το απεικονίσουμε και με άλλο χρώμα για να φαίνεται καλύτερα. Και πλέον όλη μας η μνήμη είναι χρησιμοποιημένη και γεμάτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν η επίλυση της άσκησης.